Σάι, αλλά παρόλα αυτά η παρουσία είναι σημαντική και η κυρία, όπως είπε ο Γιώργος. Εγώ θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι η κυβέρνηση, είπε κάποιος προηγουμένως, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνεπής σε αυτά που κάνει. Είναι συνεπής γιατί έχει βάλει σαν στόχο να διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να το δώσει στους ιδιώτες. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, όπου έκανε δώρο το 1 δις στη 13η σύνταξη και για κάθε χρόνο θα πηγαίνει στην ενίσχυση των ιδιωτών για την επικουρική ασφάλιση. Προχώρησε με την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ προχθές στη Βουλή, όπου μόνη της, ενάντια σε όλα τα άλλα κόμματα, ψήφισε την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και στις τοποθετήσεις τους οι περισσότεροι βουλευτές επεσήμαναν ότι αυτό ήταν το προήμιο για την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε προχθές ότι είναι ιδεολειψία να αναφερόμαστε στον κρατισμό του ΕΣΥ, στο κρατικό, το δημόσιο σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν δρομολογήσει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και αυτό φάνηκε από τις τροποποιήσεις που έκαναν στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου το νοσοκομείο Κομοτηνής και το άλλο το παιδιατρικό Θεσσαλονίκης, ενώ είχαν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μετέτρεψαν σε ιδιωτικού δικαίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο και δεν πρέπει να προσπερνούμε αδιάφορα την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πέρα από το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων έχει, ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια λόγω της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος, την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και μια σειρά ζητήματα. Η ΤΟΕΒ, ήδη ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς, έκανε μια καταγγελία διότι τους υποχρεώνει όσοι υποδέχονται δηλώσεις του ΟΣΔΕ να πάρουν 5 δημόσιους υπαλλήλους υποχρεωτικά επιστήμονες, υποχρεωτικά με αποκλειστική απασχόληση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας τέτοιος συνεταιρισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί και πάμε στην ιδιωτικοποίηση και στο κλείσιμο. Ο αγώνας των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας στηρίζεται από όλα τα κόμματα. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει τα αυτιά και δεν ακούει, δεν συμφωνεί σε κανένα αίτημα. Γι' αυτό αποδυναμώθηκε το ΕΣΥ, απαξιώθηκε το ΕΣΥ με στόχο, όπως είπα προηγουμένως, την ιδιωτικοποίησή του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπου απαξιώνεται συνέχεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν περιοχή όπου θέλουμε τουρισμό και να μην μπορούμε να δίνουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εύχομαι καλό αγώνα. Και δεν χρειάζεται να πούμε ότι είμαστε μαζί σας. Είμαστε παρόντες σε κάθε διεκδίκηση των εργαζομένων, αλλά και γενικότερα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ευχαριστώ πολύ.